Οι χριστουγεννιάτικες συνταγές συνεχίζονται στο Σεφ στον Αέρα και σήμερα με την Τασούλα Κουφοπούλου και τον Ανδρέα Λαγό. Δείτε πώς θα φτιάξετε χριστουγεννιάτικα κεράσματα. Ξεχασμένη γεύση, είναι σύξτης η γεύση. Φοβερό. Ένα cheesecake με μέλι. Είναι ένα γλυκό ύμνο στο μέλι. Και την παραδοσιακή ετόπιτα. Μια γιορτινή πίτα με κρέας. Δεν υπάρχει αυτή η πίτα για στα χέρια στη σούλα. Τέλεια είναι. Γιορτές έρχονται και πάνω απ' όλα οι γιορτές νομίζω ότι είναι μνήμη, έτσι. Επιστροφή στα παλιά, επιστροφή στην παιδική σου ηλικία, άρα επιστροφή στην παράδοση. Και βέβαια, τι πιο υπέροχα παραδοσιακό από μια καραγκούνα ντυμένη Άι Βασίλη. Ναι, βέβαια, καραγκούνικα. Άγιος Βασίλης. Η οποία μόλις ήρθε με τα ταψιά από την καρδίτσα και την νεότερη γενιά καραγκούνας, η οποία είναι ακόμη πιο βελτιωμένο το μοντέλο. Απίστευτο. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε ότι μετά από αυτό θα φύγει για διεθνή καριέρα στο Hollywood. Ναι, στο μόντελι. Οπότε, ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας να συγκρατήσετε τη συνταγή, διότι δεν την ξαναδείτε. Είναι διάτοντας από την τηλεόρασή μας. Λοιπόν, μαμά και κόρη, αν δεν καταλάβατε, επειδή η μαμά έχει χτυπήσει τρελά νούμερα, δηλαδή είναι απίστευτο, περπατάω στον δρόμο και όλοι μου λένε την Τασούλα, είπαμε να φέρουμε και το Τασουλάκι να δούμε. Κατάλαβα. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει, ο πανικός έχει να γίνει. Αυτό λέω. Τώρα γαμπρό θα βρούμε. Όλα τα πάντα. Όλα. Λοιπόν, Στεφανία, εσύ τι πήρες από τη μαμά? Πήρες την αγάπη. Καλά, εκτός από την ομοιότητα που φαίνεται. Ήπιες, αυτό το είδαμε. Έχω πάρει όλες τις μνήμες και όλες τις μυρωδιές. Αυτό. Οπότε είναι πολύ μεγάλη αγάπη μου για τα φαγητά γενικώς και για τα φαγητά της μαμάς ειδικότερα. Εσύ τι κάνεις όμως, ειδικεύεσαι στο γλυκό? Δεν ειδικεύομαι στο γλυκό, ειδικεύομαι στο να τρώω τα γλυκά. Πάρω, είμαι άριστη σε αυτό νομίζω. Άρα και να τα φτιάχνω, λέει. Και να τα φτιάχνω, ναι. Είδες, βρήκες βοηθό πάντως. Σε βοηθάει στην κουζίνα, φαντάζομαι. Δεν έχει χρόνο. Ασχολείται με το δικό της το επάγγελμα. Εντάξει, οπότε μπορώ, βοηθά μου. Τι κάνεις, Στεφανία, εσύ? Εγώ είμαι μαθηματικός. Με μαθηματική ακρίβεια θα γίνει. Μαθηματική ακρίβεια, ναι, με αρμονία, έτσι δεν είναι? Να, μαγειρική. Νομίζω ότι τα μαθηματικά, Αντρέα, πρέπει να συμφωνείς. Δεν ταιριάζουν με τη ζαχαροπλαστική. Φαντάζομαι πως λέω, ξέρω πως θέλει ακρίβεια. Έτσι. Οπότε τι θα μας κάνει, Στεφανία μου, τώρα? Σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκό που εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τα Χριστούγεννα όταν ήμουν μικρή. Γιατί η γιορτή μου είναι μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, η ονομαστική μου γιορτή. Α, το Αγίου Στεφάνου. Το Αγίου Στεφάνου. Ναι. Και η μαμά το έφτιαχνε πάντοτε για να κερνάμε τους συμμαθητές. Το πάρτι μου να είναι γεμάτο γλυκά και τέτοια. Λοιπόν, αυτά τα κεράσματα είναι με σοκολάτα και με βανίλια. Ξεκινάμε. Ωραία. Πρέπει να βάλουμε πρώτα τη βανίλια σε μπεν μαρί για να γίνει φύτης βελούδινη, να τη χρησιμοποιήσουμε μετά. Όση ώρα θα γίνει τη βανίλια στη βελούδενη μορφή της, ναι, θα βάλουμε τα καρύδια στο μούλτι για να γίνουν σε πιο μικρά κομμάτια. Τι ωραία μαστιχωτή βανίλια είναι αυτή. Αυτή τη συνταγή τώρα την έφτιαχνες εσύ. Ναι, ναι, είναι ναι. Η δικιά σου συνταγή. Κάτι την έχεις πειράξει. Την έχω πειράξει λίγο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ελένη, δεν χρειάζεται να το γυρίζεις συνεχώς. Θα λιώσει μόνο του. Α, το αφήνω τώρα. Ναι, ωραία. Ναι, έτσι, να μην κουράζεσαι. Ωραία. Λοιπόν, θα τρίψουμε τα καρύδια στο μούλτι. Κάνει τον επόπτη πάνω κάτω. Ναι. Αλλά βάζουμε μικρή ποσότητα από καρύδια για να μην γίνουν θρήματα. Να μην γίνουν σκόνη. Ναι, και τα χτυπάμε μία φορά ή δύο φορές για να υπάρχουν χοντρά κομμάτια. Ναι. Ωραία. Αυτή η αρχαιολογική αρμονία. Ναι, μα πώς γίνεται. Τα αδειάζουμε στον μπολ που θα χρησιμοποιήσουμε μετά. Η μυρωδιά της βανίλιας μου είχε έρθει εδώ, Ελένη. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Επίσης, παιδιά, είναι φοβερή υφή. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Ναι, είναι έτοιμη, Ελένη. Είναι έτοιμη τώρα. Έτοιμη είναι, ναι. Λοιπόν, βάζω μαζί με τα καρύδια και τα φρούι γλασέ. Ή κόντιτα, ή ναι, γλυκά του κουταλιού που δεν τα θέλετε. Έχουν και μείνει. Τα στραγγίζετε όλη νύχτα και τα κόβετε κομματάκια. Πολύ ωραία. Και μετά προσθέτουμε και τη λιωμένη βανίλια. Α, και έτσι γίνεται συνεκτικό συστός η βανίλια, ναι, κατάλαβα.
Οπότε μπορείς να το πλάσεις όπως θέλεις. Ναι. Αν θέλουμε, προσθέτουμε και λίγη κανέλα. Αν θέλουμε. Ναι, είναι πολύ ωραίο μετά στη γεύση. Και τώρα αυτό είναι μέσα όλο μαστιχωτό. Έτσι. Και απ' έξω πέφτει και η σοκολάτα, σοκολάτα, από ό,τι κατάλαβα. Τόσο, ένα κουταλάκι. Όχι, είναι πολύ. Πώς. Μια πρεζούλα. Εντάξει. Αυτό το ανακατεύουμε. Να έρθει έτσι να γίνει ένα μείγμα. Ομοιογενές. Έτσι. Και μετά θα το βάλουμε λιγάκι στην κατάψυξη. Για να μπορέσουμε να το πλάσουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε εμείς. Ναι. Νομίζω ότι είναι εντάξει, είναι έτοιμο για ψυγείο. Έτοιμο είναι. Το βάζουμε στο ψυγείο 2-3 λεπτάκια στην κατάψυξη. Για να σφίξει πιο γρήγορα. Τώρα θα λιώσουμε τη σοκολάτα. Οπότε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα το αφήνουμε αυτό στην κατάψυξη. Αχ, τι ωραία μυρίζει, παιδιά, τα ασπεριδοειδή. Βάζουμε τη σοκολάτα στο Μπεν Μαρί. Ναι. Μαύρη σοκολάτα βάζουμε. Ναι, μαύρη σοκολάτα. Έλα πάρε εδώ. Αν θέλω να το κάνω μεγάλακτος. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά προσέχουμε η σοκολάτα να είναι πολύ καλής ποιότητος, γιατί αλλιώς θα έχουμε θέματα. Θέματα. Για πες αυτό το θέμα. Το λέω και συνοματικά θέματα. Θα έχουμε θέματα. Όταν θα, επειδή χρειάζεται αρκετή ώρα να είναι πάνω στη ζέστη για να μπορούμε να τα βουτάμε μέσα, αν δεν είναι καλής ποιότητας, δεν έχει δηλαδή μεγάλη ποσότητα, προσπαθούμε 70% να παίρνουμε. Α, βάζεις full bitter, full ναι, 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 θα κόβει. Όπως ζεσταίνεται συνεχώς, δεν έχει αντοχή στη θερμοκρασία. Ωραία, μια καλή σοκολάτα θα πάρετε. Έτσι. Για να μην έχει θέματα. Θέματα. Και επιθέματα. Δύο-τρία λεπτάκια θέλει η κουβερτούρα για να λιώσει. Παιδιά, αυτό νομίζω ότι είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα που είναι έτοιμο να βγει, θα προσθέσουμε μία κουταλιά μαργαρίνη με βούτυρο. Προσθέτουμε μία μεγάλη κουταλιά. Για να γυαλίζει σοκολάτα. Α, μπράβο, για να γυαλίζει και για να έχει και πιο ωραία υφή και για να πέφτει και καλύτερα, φαντάζομαι. Για να είναι πιο λαχταριστό το γλυκό, ναι. Τώρα το αφήνουμε στην άκρη και βγάζουμε τα γλυκά μας από το ψυγείο για να τα πλάσουμε. Φέρνεις, Ρεντρίκο, τα γλυκά. Και τη σοκολάτα, Ελένη, τη βάζουμε πάνω στο ζεστό νερό. Για να μην μας κρυώσει, δεν μπορούμε μετά να βουτάμε τα γλυκά. Κλείνουμε το μάτι τώρα και την αφήνουμε μέσα στο ζεστό νερό για να διατηρηθεί η θερμοκρασία της, δηλαδή καλά, να μην ξαναπήξει. Τώρα πλάσουμε όλοι όμως. Αμέ. Βεβαίως. Λοιπόν, ανάλογα με το αν τα θέλουμε κεράσματα ή σοκολατάκια, εμείς θα κάνουμε κεράσματα μεγάλα. Ναι. Για πιο σοκολατάκια μπορούμε να τα κάνουμε σε πιο μικρό μέγεθος. Κοίτα τι ωραία που δουλεύονται. Ναι, μήπως θέλετε λίγο νερό να βάλουμε στα χέρια πιο εύκολα ή όχι. Όχι, δεν θέλει. Ναι, χρειάζεται και λίγο νεράκι, αλλά α, τώρα είμαστε εντάξει. Αφού γίνονται μια χαρά. Μπαμπάτσικα. Ναι, εγώ τα έχω δει τα έτοιμα, τα οποία είναι γκουμότσες. Α, είναι μεγάλα. Ναι. Είπαμε κέρασμα. Είναι από την εποχή που οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν τις θερμίδες, κατάλαβες. Έτσι. Παιδιά, γιατί εσείς τα κάνετε ωραία και εμένα μου κολλάνε στα χέρια. Κοίτα, γιατί. Με είναι αυτό που είπε ο Αντρέας, μάλλον θέλει λίγο νερό για να ξεκολλάνε, ναι, σωστά. Για τη συνταγή χριστουγεννιάτικα κεράσματα θα χρειαστείτε 1 κιλό βανίλια υποβρύχιο, 1 κιλό κουβερτούρα, 1 κουταλιά της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο, 500 γραμμάρια φρουί γλασέ, 1 κιλό καρύδια, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και τρούφα σοκολάτας προαιρετικά. Σοκολάτα μας είναι έτοιμη, τα πλάσαμε και τα κερασματάκια. Ναι. Και τώρα πρέπει να τα κάνουμε σοκολατένια. Ναι, θα τα πάρουμε με το πυρβολί και θα τα βουτήσουμε μέσα στη σοκολάτα, έτσι ώστε να καλυφθούν ολόκληρα. Το κερασματάκι είναι έτοιμο. Και απλώς το βάζω στην πιατέλα. Το βάζω στην πιατέλα, ναι. Ατυχία το κερασματάκι. Δεν πρέπει να το αφήνουμε πολύ μέσα στη ζεστή σοκολάτα. Καλύτερα να μην το καρφώνουμε. Βάζουμε και λίγο χέρι να το αφήσουμε. Ωραία, το ένα έγιναν δύο, εδώ δεν πειράζει. Το ένα έγιναν δύο. Το επόμενο. Οπότε πάμε λίγο για το καρφώνουμε. Επόμενο. Λίγο τσιμπισέτα στην αρχή, κατάλαβες, μην το παρατσιμπάς το θέμα.
Και δεν χρειάζεται και τσίμπι, μανά, έτσι, εδώ και με το φιρουνάκι. Αυτό έγινε πέρα. Έτοιμο και λαχταριστό, το δεύτερο. Και πού να δεις τα επόμενα πώς θα γίνει. Τα επόμενα ακόμα πιο. Εμείς τα έχουμε και έτοιμα, βεβαίως, να τα δείτε. Έχει βάλει τα σούλα και χρυσόχαρτο. Έτσι. Είναι styling τα σούλας. Επόμενο. Κοίτα, το τρίτο τώρα πόσο πιο ωραίο έγινε. Πιο ωραίο. Είδες, η πρόοδος. Για τα παραδοσιακά κεράσματα, λιώνουμε τη βανίλια υποβρύχιο, τρίβουμε τα καρύδια στο μπλέντερ. Αναμειγνύουμε τα καρύδια, τα ψιλοκομμένα φρούι γλασέ, τη βανίλια και την κανέλα. Βάζουμε στην κατάψυξη για λίγα λεπτά για να σφίξει το μείγμα. Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί. Προσθέτουμε μαργαρίνη με βούτυρο. Πλάθουμε μικρά μπαλάκια με το κρύο μείγμα, τα βουτάμε στη ζεστή κουβερτούρα και αφήνουμε να στεγνώσουν. Δοκιμάστε. Παιδιά, δεν εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο. Παιδιά, έχω φάει 5-6 χθες που τα φτιάχναμε. Πρόσεξε, είναι συγκλονιστικό αυτό. Merry Christmas. Ναι, είναι πολύ ωραία γεύση. Για πες μας την ιστορία του σούλα. Α, η Στεφανία τι έκανε όταν ήταν μικρή. Τα έφτιαχνα για τη γιορτή της και αυτή τα λαχταρούσε. Έβλεπα τη σοκολάτα και τρελαινόμουν. Λέω αυτό πρέπει να φάω σοκολάτα. Αλλά όταν είσαι μικρός, θες ή όλο σοκολάτα ή όλο κρέμα, ας πούμε. Δεν μπορούσα την αντίθεση. Και κάθε φορά που το λαχταρούσα το δάγκωνα. Και μετά δεν μ' άρεσε που είχε βανίλια και το άφηνα. Και αυτό μπορούσα να το κάνω σε όλη την πιατέλα με τα γλυκά. Το γλυκά. Κανονικότατα. Έτρωγε όλη την πιατέλα από μισό. Πήγαινα εγώ να πάρω να κεράσω τον κόσμο. Και ήταν όλα με μια δαγκωματιά. Όλα μισά. Ποιο το έκανε, η Στεφανία. Μεγαλώνοντας όμως την εκτίμησα πολύ τη γεύση που έχει. Παιδιά, είναι απλά συγκλονιστικό. Είναι όντως ξεχασμένη γεύση. Είναι σύξτης η γεύση. Φοβερό. Αυτή τη μαστιχωτή υφή της βανίλιας, η οποία δεν κολλάει στα δόντια όμως, διότι έχει λιώσει, έχει ανακαλυφθεί. Το καρύδι μέσα που το καρύδι και αυτό το άρωμα των φρούτων είναι θεϊκό και σοκολάτα από πάνω. Η οποία με το που την μπαίνει στο στόμα λιώνει. Βλέπετε, λιώνει και στα χέρια. Λιώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι αυτή η σοκολάτα που παίρνετε τα αντίστοιχα κεράσματα του ζαχαροπλαστείου που είναι ψεύτικη και κάνει κρακ. Είναι αληθινή και σου λιώνει. Να, σου λιώνει στα δάχτυλα. Καιρό είχα να δω ένα φοντάν τέτοιο να λιώνει. Φοντάν, ακριβώς. Φοντανάκια είναι αυτά. Μπράβο, Στεφανία. Άντε, χρόνια πολύ. Πολλά, Στεφανία. Χρόνια πολλά. Σε γιορτάσαμε λίγο νωρίτερα φέτος. Δεν πειράζει. Πιέστο αλλιώς το tip της ημέρας, τσάι με ρόδι. Το ρόδι έχει μπόλικη βιταμίνη C και μας τονώνει ειδικά το χειμώνα. Ένας συνδυασμός που ωφελεί πολύ τον οργανισμό μας είναι με το πράσινο τσάι. Διαλέγουμε ένα πράσινο τσάι καλής ποιότητας, αν θέλουμε αρωματικό. Σε ζεστό νερό βυθίζουμε 4 πυραμίδες και τις αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά να βγάλουν τις ουσίες και τα αρώματά τους. Προσθετούμε χυμό πορτοκαλιού, χυμό λεμονιού, μέλι για να γλυκάνουμε το ρόφημα και να του δώσουμε έξτρα άρωμα, χυμό ροδιού, ένα ξυλάκι κανέλας και ανακατεύουμε. Σερβίρεται σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύο. Τα κορίτσια στην άκρη για να μας κάνει ο Ανδρέας ένα ακόμη γλυκό που μπορεί να είναι πιο μοντέρνο και να μην είναι και απόλυτα ελληνικό, το cheesecake. Το American που ψήνεται, το οποίο είναι θεϊκό γλυκό, αλλά θα το κάνουμε σε ελληνική εκδοχή εμείς. Είναι ελληνική εκδοχή. Στην ουσία το σκέφτηκα από το κλασικό συνδυασμό γιαούρτι μέλι, το οποίο νομίζω είναι ένα συνδυασμό ο οποίο έχει να κάνει με την παιδική μας ηλικία. Το έχουμε φάει όλοι, αρέσει σε όλους. Οπότε εγώ πήρα αυτά τα δύο βασικά υλικά, τα πάντρεψα και έκανα μια πιο μοντέρνα εκδοχή ενός γλυκού, το cheesecake, το αμερικάνικο, το ψημένο. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε ως εξής. Θα πάρουμε τα μπισκότα. Τι μπισκότα είναι αυτά, σοκολάτα. Τύπου cookies. Ναι, μπισκότα σοκολάτα και τα καρύδια. Θα μου τα τρίψεις εσύ σε χοντρά κομμάτια στο μπλεντεράκι. Θα τα βάλεις εδώ, στο γυάλινο μπολ. Και τα καρύδια να τρίψω. Και τα καρύδια, ναι. Πεθαίνω να τρίβω μπισκότα. Το ξέρω, γι' αυτό το έδωσα σε εσένα. Τα μπισκότα κάντα εντελώς τριμμένα. Τα καρύδια κάντα λίγο πιο χοντροκομμένα. Έτοιμο. Έχεις γίνει εξπέρ στο μπλεντεράκι.
Στις δύσκολες δουλειές τα καταφέρνω, Αντρέα. Μην μου βάλεις εύκολα μόνο. Και λίγο τα καρύδια και είναι μια χαρά. Αυτά θα πάνε στη βάση. Είναι η βάση αυτή. Α, και τα καρύδια. Έτοιμο. Λοιπόν, τώρα αυτή τη βάση πρέπει να τη δέσουμε. Και θα τη δέσω με μαργαρίνη, με βούτυρο. Θα το περάσεις αυτό. Θα το τηγάνι. Ζεστάνω. Να λιώσει. Ίσα-ίσα να λιώσει, δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Πέρα το κάνει. Κάντο εσύ. Yes, the good life lets you hide. Εντάξει, αυτά τα αρώματα του βουτύρου, του μελιού, όλες αυτές οι πληθωρικές γεύσεις μου ξυπνούν αναμνήσεις ωραίων Χριστουγέννων. Ποια Χριστούγεννα δεν τα έχουμε συνδέσει με μέλι, μελομακάρονα, μπακλαβά, σε ποιο γλυκό δεν μπαίνει αυτό το φοβερό υλικό. Αντρέα, λοιπόν, έτοιμο. Έτοιμο. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω ένα ωραίο κόλπο, γιατί θέλω η βάση από κάτω να είναι μαστιχωτή. Και το μαστίχο με αυτό θα το δώσω βάζοντας μέλι. Ναι. Α, βάζεις και μέλι. Ναι. Οπότε θα προσθέσουμε και γλύκα και μαστιχωτή. Ακριβώς. Γενικά το συγκεκριμένο γλυκό είναι ένα μελένο γλυκό, γιατί το βάζω και στη γέμιση και στη βάση, αλλά θα περιγύρουν και από πάνω όλη την επιφάνεια του γλυκού με μπόλικο μέλι. Και να πούμε τώρα που βάλαμε το μέλι εδώ, ότι το μέλι είναι μια γλυκαντική ουσία σαν τη ζάχαρη. Μπορείς να το αντικαταστήσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα γλυκά. Και βέβαια έχουν την ίδια θερμιδική αξία, διότι πιστεύουν πολύ ότι το μέλι, επειδή είναι πιο υγιεινό, έχει λιγότερες θερμίδες, έχει τις ίδιες. Αλλά ενώ η ζάχαρη είναι καταστροφική για τον οργανισμό, το μέλι είναι ευεργετικό. Είναι μια τροφή φάρμακο. Είναι μια πρωτογενής τροφή, αγνή. Το ελληνικό μέλι έχει και αυτά τα υπέροχα αρώματα που δεν τα έχει κανένα άλλο μέλι στον κόσμο, λόγω της βιοποικιλότητας του ελληνικού εδάφους που αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Είναι φοβερό για το νοσοποιητικό σύστημα, τώρα που είναι και χειμώνες, για τα κρυώματα και για τις ιώσεις, για τα παιδιά, και είναι πολύ ωραίο από μικρά τα παιδιά να τα συνηθίσουμε στο μέλι και στη ζάχαρη. Είναι από τις σούπερ τροφές, αυτές που ο Ιπποκράτης τις θεωρούσε φάρμακα για τον οργανισμό. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε εδώ η βάση είναι έτοιμη. Θα την απλώσουμε στο τσέρκι. Εγώ τι έχω κάνει εδώ? Έχω πάρει ένα τσέρκι το οποίο είναι ρυθμιζόμενο αναλόγως το μέγεθος που θέλω να κάνω το γλυκό. Και έχω στρώσει μέσα μια λαδόκολα. Αυτό το στρώνω για να ξεφορμάρω και πιο εύκολα το γλυκό. Και επειδή δεν θέλω να μου βγει ομοιόμορφο, θέλω να είναι λίγο. Πώς θα το πω? Ανώμαλο. 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 Παιδιά, υπάρχουν κάτι γλυκάκια, θα τα ξέρεις από παλιά. Ανώμαλα. Ακριβώς. Τα κάνουν και τώρα στην καρδίτσα. Την επόμενη φορά θα μας κάνεις ανώμαλα. Είμαι σίγουρη ότι έχεις τη συνταγή από τα ανώμαλα. Τα θέλω. Πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, πιέζω καλά με ένα κουτάλι να πάει παντού. Και κοίτα τι ωραία που το μέλι το έδεσε. Είδες τι ωραία που κάθεται. Εμένα μου αρέσει το μέλι, γιατί έχει το εξής παράξενο. Με κάθε υλικό που το συνδυάζεις έχει διαφορετική γεύση, διαφορετικό άρωμα. Του δίνει κάτι άλλο. Ναι, του δίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, η βάση είναι έτοιμη, πάμε να κάνουμε τώρα την κρέμα. Για την κρέμα θα χρησιμοποιήσω κρέμα τυριού. Τυρί κρέμα, καλέ, κρέμα τυριού. Τυρί κρέμα. Σάστησα με τόσες παρουσίες σήμερα. Α, βάλω το γιαούρτι. Γιαούρτι στραγιστό, Είναι γιαούρτι στραγιστό και το συγκεκριμένο που βάζουμε είναι 2% γιαούρτι. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα λίγη μαύρη ζάχαρη. Τη μαύρη τη ζάχαρη τη βάζω ίσα-ίσα, γιατί θέλω να μου δώσει τη μελάσα, η οποία θα δώσει πιο έντονη γεύση στο μέλι. Στο μέλι, ακριβώς. Ενισχύει τη γεύση του ακριβώς. Μελιού. Ενισχύει, όντως. Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλω μέσα μέλι. Έτσι. Αχ, τέλειο. Κοίτα τι ωραία που θα τέλειο, γίνει τώρα. Τέλειο. Είδα στα σούλα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Κοίτα τώρα στην εποχή μας πώς γίνεται. Κατάλαβες? Cheesecake. Λοιπόν, θα το ξεκινήσω να δουλεύει αυτό για να ανακατεύεται και θα προσθέτω ένα-ένα τα αυγά.
και ένα λεπτό. Πάρω λίγο την κρέμα και το γιαούρτι από τα τυχώματα. Τα αυγά τα βάζω γιατί πρέπει να δέσει το μείγμα. Αν δεν τα βάλω, δεν θα δέσει ποτέ. Really can't stay. Αλλά και πάλι η ζύμη αυτή του cheesecake είναι υγρή, έτσι. Είναι, ναι, ένα υγρό γλυκό. Είναι υγρό. Πολύ ζουμερό. Και η κρέμα μου είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Θα το κάνεις αυτό το γλυκό, για πες. Θα το κάνω. Θα βλέπω από εσένα και λέω όντως εύκολα, θα το κάνω. Έτσι, μπράβο. Αντρέα, αν δεν έχω τσέρκι, πού θα το κάνω, σε μία φόρμα του κέικ? Σε μία φόρμα κανονική, ναι. Πάνω στη σοκολατένια βάση. Το τρως και ονό αυτό. Πριν προλάβει να πεις το φούρνο. Απλά έχει τα αυγό που είναι ομό, ναι, οπότε... Άμα ξέρεις τι αυγά βάζεις. Ναι, βέβαια. Θα μας φέρει την επόμενη φορά από την καρδίτσα ή η φασούλα. Λοιπόν. Πόση ώρα το ψήνουμε αυτό? Αυτό θέλει 35 με 40 λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου. Με το που περάσει η ώρα, κλείνουμε το φούρνο και θα τα αφήσουμε για 15 λεπτά ακόμα μέσα στο φούρνο για να σταθεροποιηθεί. Ωραία. Βαρύ. Το βγάλαμε από το φούρνο και κοιτάξτε τι ωραία που έχει πάρει αυτά τα καραμελωμένα γύρω-γύρω από το χαρτί που βάλαμε. Το βοήθησε, έτσι? Το βοήθησε πάρα πολύ και επίσης, ναι, αυτό το σκάσιμο που έχει κάνει το θέλουμε γιατί θέλουμε να είναι τρεμουλιαστό το γλυκό. Υγρό, ζουμερό. Αυτό τώρα το βάζουμε στο ψυγείο, δεν το βάζουμε? Αυτό το βάζουμε στο ψυγείο, βέβαια. Πόση ώρα? Αυτό το αφήνει τουλάχιστον μια ώρα εφόσον βγει από το φούρνο να ξεκουραστεί και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά στο ψυγείο το αφήνει συνέχεια. Γενικώς μετά. Ναι, ναι, γενικώς. Γενικώς. Ναι, ναι. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτό το γλυκό, ρε παιδί μου. Ότι είναι γλυκό ψυγείου που ψήνεται όμως στο φούρνο, που έχει αυτή την κρέμα η οποία κάτι καταλαβαίνει ότι έχει ψηθεί, αλλά που είναι και σαν παγωτό μετά. Δηλαδή είναι... Τα έχει όλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι είναι ένα φοβερό γλυκό πρωινού Sex and the City. Τελείω. Για κορίτσια. Για κορίτσια, εδώ όμορφα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα του δώσω περισσότερη γεύση με σοκολάτα τριμμένη, για του πάει πολύ. Τέλειο είναι. Σάντουιτς σοκολάτας. Ναι. Και βέβαια, αυτό που θα αφήσω για το τέλος, για να έρθουμε να τα απογειώσουμε, γιατί όπως είπαμε είναι ένα μελένιο γλυκό, μπόλικο μέλι. Αφήστε το μέλι να ρέει σε αυτό το γλυκό. Μπόλικο μέλι σε όλη την επιφάνεια του γλυκού. Μπόλικο. Εκτός βέβαια από τη γεύση που θα δώσει τώρα την απίστευτη και όλα αυτά τα αρώματα, κάνει αυτό το χρυσό, το κίτρινο, το οποίο κατευθείαν το αναβαθμίσει και το κάνει σε ένα σούπερ εορταστικό γλυκό. Ναι. Για τη συνταγή cheesecake φούρνο με μέλι θα χρειαστείτε: για τη βάση, 200 γραμμάρια μπισκότα σοκολάτας τύπου cookies, 50 γραμμάρια καρύβια, 80 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 600 γραμμάρια τυρί κρέμα, 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 30 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 120 γραμμάρια μέλι και 4 αυγά. Για τη διακόσμηση θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια ξύσμα σοκολάτας και 150 γραμμάρια μέλι. Εδώ. Αντρέα, μικρό κομματάκι έκοψες. Τσιγκούνισες. Έπρεπε να κόψω. Μεγάλωσε τα δικά σου. Τα
Τασούλα, αυτό ντρέπεται να το βγάλει στο εστιατόριο. Η Τασούλα θα βγάλει ολόκληρο αυτό. Ναι. Αντρέα, έτσι κάνω. Ολόκληρα τα βγάζω. Είμαι σίγουρος. Για σένα μιλάμε. Λίγο μέλι και στο πιάτο. Τέλειο. Να και το ντεκόρ. Ναι. Το μιλένιο. Ανδρέας Λαγός. Κορίτσια. Εδώ πρώτα εσείς. Έλα, λαμπράκι. Μου κάνετε και τόσο δρόμο για να έρθείτε. Όλα τα κουτάλια μαζί. Παλαυσικό. Τέλειο είναι. Και είδατε, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό, είναι ισορροπημένο. Αυτό είναι που μου αρέσει με το μέλι. Βελουδένει. Ότι δεν γλυκώνει, δεν γλυκίζει όπου να το βάλεις. Βελιγώνει. Βελιγώνει. Τέλειο. Είναι και το τυρί κρέμα που δίνει την ξυνήλα, οπότε έρχεται και ισορροπεί το πολύ το γλυκό. Άρα δεν είναι πολύ γλυκό. Και βασικά νομίζω ότι για όσους αγαπάνε το μέλι, είναι ένα γλυκό ύμνο στο μέλι. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το λευκό δημιουργεί ένα καμβά που αναδεικνύει τα αρώματα του μελιού. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ σε εσάς και θα χαρώ περισσότερο αν το βγάλεις και στο, θα το φτιάξω. Και στο μαγαζί σου. Θα το φτιάξω. Εγώ θα πάρω λίγο ακόμη. Και όλο θα αυτό το θα πάρεις. Όλο. Τα μέλια του Ανδρέα Λαγού. Ναι. Τα μελένια του Ανδρέα Λαγού. Για το cheesecake με μέλι, αναμειγνύουμε τα μπισκότα θρηματισμένα και τα ψιλοκομμένα καρύδια. Λιώνουμε τη μαργαρίνη με βούτυρο και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε τα δύο μείγματα. Στρώνουμε το μείγμα μας σε μια φόρμα για cheesecake. Για τη γέμιση, χτυπάμε σε μίξερ το τυρί, το γιαούρτι, τη ζάχαρη, το μέλι. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα. Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα στο τσέρκι. Ψήνουμε για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς. Όταν κρυώσει, πασπαλίζουμε με τριμμένη σοκολάτα, περιχύνουμε με μπόλικο μέλι και σερβίρουμε. Κανονικά τώρα έπρεπε να κάνουμε μία μακαρονάδα αγάπη μου, αλλά μέρες που είναι λέμε να αφήσουμε τις μακαρονάδες για αργότερα. Ζύμη θα κάνουμε και πάλι πίτα. Μια πίτα αγάπη μου. Η πίτα αγάπη μου είναι για τον Έλληνα πιο μεγάλη αγάπη από τη μακαρονάδα. Και αυτή είναι μια πίτα της παράδοσης, από αυτές τις αλμυρές πίτες. Είναι από αυτές που βάζετε και το φλουρί μέσα. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι. Ναι. Πολλές τέτοιες υπάρχουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η πίτα τη λέμε στη Θεσσαλία αετόπιτα. Για πες από πού τη λέμε λοιπόν, όμως. Τη λέμε αετόπιτα γιατί όπως σφάζαν το γουρούνι και το τεμαχίζαν στο κέντρο. Διότι θα σε διακόψω τώρα, γιορτάζουμε τα χειροσφάγια από την αρχαιότητα, μια συνήθεια η οποία έμεινε και στο χριστιανισμό. Δηλαδή κάθε οικογένεια σφάζει το γουρούνι, τα χειροσφάγια. Ναι, ναι. Το σφάζαν πριν τα Χριστούγεννα για να έχουν κρέας να φάνε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, μετά μόλις περνούσαν τα Χριστούγεννα, έπαιρναν αυτό το κρέας, το ξεκοκάλιζαν. Δεν είπες για το αετό, ναι. Πώς βγαίνει. Είναι όπως είναι οι φτερούγες του αετού. Έτσι είναι το χοιρινό όταν το σφάζαν και το ανοίγαν στη μέση. Από ανοίγαν τα, ναι, τα τις δύο πλευρές. Ναι, και τα πλευρά του έχουν την. Τα πλευρά ναι, του. Ναι, ναι, είναι όπως είναι οι φτερούγες του αετού. Τους έκανε τον αετό. Αετόπιτα. Και γι' αυτό ναι. Τι λένε αετόπιτα. Λοιπόν, αρχίσουμε. Ναι. Βάζουμε στην κατσαρόλα το κρέας. Χωρίς να το σοτάρουμε. Και χωρίς τίποτα βλέπω. Χωρίς ε? Τίποτα, ναι. Με λίγο νεράκι. Λίγο νεράκι. Φτάνει. Λίγο, Ελένη, για να μην χαθεί η γεύση από το κρέας. Ρίχνουμε αλατάκι. Δεν μας ενδιαφέρει να ρίξουμε την ανάλογη ποσότητα. Λίγο. Να το δοστιμήσουμε. Ναι. Λίγο πιπέρι. Κλείνουμε τη χύτρα και το αφήνουμε να βράσει. Να. Λοιπόν, ο χρόνος βρασμού εξαρτάται πόσο σκληρό είναι το κρέας και πόσο μεγάλα είναι τα κομμάτια. Αν τα κομμάτια είναι μέτρια και είναι και μαλακό το χοιρινό, θέλουμε περίπου στη μισή ώρα. Να καταλαβαίνουμε μεν ότι τρώμε κρέας, αλλά να είναι μαλακό μέσα στην πίτα, να έχει την ίδια υφή με το τυρί και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Περιμένουμε τώρα μισή ώρα, 40 λεπτά να βράσει το κρέας. Έβρασε το κρεατάκι μας, το στραγγίσαμε. Ναι, είναι έτοιμο. Τώρα παίρνουμε λίγο μαργαρίνη με βούτυρο για να δώσουμε λίγο έξτρα γεύση. Γιατί και τα λιπαρά του γουρουνιού έχουν μείνει μέσα στο ζουμί, έχουν διαλυθεί. Λίγο, τώρα έχουμε... Ελένη, όχι πολύ. Τόσο. Εντάξει είμαστε. Και θα σοτάρουμε λίγο το κρέας τώρα. Ναι. Ρίχνουμε το κρέας. Σοτάρουμε λίγο το κρέας. Αχ, τι ωραία μυρίζει, σαν ζαμπόν. Λίγο πιπεράκι.
Αλατάκι. Αλάτι θα ρίξουμε 2-3 φορές. Αλλά βλέπω, βάζει προσεκτικά αλάτι, γιατί έχουμε και τη φέτα, η οποία είναι δυνατή. Λοιπόν, αφού σοτάρουμε το κρέας, παίρνουμε πράσο ψιλοκομμένο, το ρίχνουμε, το ανακατεύουμε καλά. Το οποίο πράσο είναι μεγάλος φίλος του χοιρινού. Ταιριάζουν πάρα πολύ, το ξέρουμε. Χοιρινό κρέασε σέρνα. Είναι ερωτευμένο το χοιρινό με το πράσο. Πολύ ερωτευμένο. Παίρνουμε μετά κρεμμυδάκι ξερό. Το κρεμμύδι δεν το ψιλοκόβουμε, το χοντροκόβουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε το κρεμμυδάκι. Ανακατεύουμε να σοταριστεί καλά. Και περιμένουμε λίγο χρόνο για να χαθούν τα υγρά του. Τώρα δεν έχει υγρά, το σούρλα πάνε τα υγρά. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Τώρα κλείνουμε την φωτιά και ρίχνουμε τον τραχανά. Ο τραχανάς και δεν είναι καλύτερη υφή στην πίτα, διότι παίρνει όλα τα περισσεύοντα υγρά και έχει τη δική του γεύση, της προσδίδει κάτι. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε έτσι μισό, 2-3 λεπτάκια. Τραχανά να... ξινό, έβαλες γλυκό. Ξινό τραχανά. Αυτή την αξία έχει ο τραχανάς, πρέπει να μαζέψει τα υγρά από το πράσο. Λοιπόν, μετά θα κόψουμε ένα κομμάτι φέτα, θα κόψουμε τη φέτα μας. Και αυτή μπόλικη βλέπω. Μπόλικη. Και έχουν και κάτι ωραίες φέτες εκεί στην Καρδίτσα. Απίστευτες, αυτές οι βαρελίσκες είναι όνειρο. Μαρτινοτροφία στην Καρδίτσα. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να την κόψουμε πολύ μικρά κομματάκια. Ρίχνουμε και τη φέτα. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα χτυπήσουμε τα αυγά. Παιδιά, το μυστικό στις πίτες είναι μεγάλα τα κομμάτια της φέτας. Όσο είναι και το κρέας. Το ανακατεύουμε όμως, Ελένη, καλά. Να πάει παντού. Για να πάει παντού πήγε. Λιώσει λίγο η φέτα. Αφήνουμε λίγο, 2-3 λεπτά να κρυώσει. Ρίχνουμε και την γραβιέρα μας. Γιορτή, ναι, όλα τα καλά έχει μέσα. Μα είπαμε, πρωτοχρονιάτικη. Πλούσια. Και πότε αυτή την κόβατε, την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ? Ναι, το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μοσχοκάριδο. Και μοσχοκάριδο, ναι, πολύ ωραίο. Εντάξει είμαστε. Τέλειο. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Χτυπάμε ελαφρώς τα αυγά και τα ρίχνουμε στην πίτα. Βάζεις και άνοιθε και μαϊντανό, φαντάζομαι. Ναι, τώρα στο τέλος. Στο τέλος. Λίγο όμως, όχι πολλά μυρωδικά, γιατί θέλω να έχει η πίτα την γεύση από το πράσο και από το κρέας. Το κρέας. Απλά λίγο να ενισχύσουμε. Και εδώ έχετε και άνοιθο. Αυτή την πίτα δεν τη φτιάχνω με τίποτα. Για απλώς δεν τη φτιάχνω. Αν είσαι το φίλο, εγώ φαντάζομαι. Την τρώω μόνο και την απολαμβάνω. Ούτε το φίλο είναι. Παίρνουμε και λίγο άνοιθο. Έχετε φρέσκο, είδα εδώ. Δεν έχουμε. Έχετε όλα τα περιοριστικά. Αν είσαι το μαϊντανό, τι προτιμάς, την κλασική βασιλόπιτα ή αυτή? Αυτή νομίζω ότι προτιμάω. Ναι. Είναι πιο ασυνήθιστη. Το βράδυ κάναν αυτή, μετά την ημέρα της πρωτοχρονιάς, το μεσημέρι μετά το φαγητό, κόβαμε την γλυκιά μας βασιλόπιτα. Είδες, αυτό και η παράδοση και η νοβατέ, όλα μαζί. Την πλή γιορτή. Έτσι. Και το αφήνουμε λίγο να κρυώσει το μείγμα. Όπως όλες τις πίτες, για να μην μας παπαριάσει κάτω το φύλλο. Έτοιμοι είμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα βέβαια η Τασούλα εδώ έχει φέρει από την Καρδίτσα αγκαλιά σαν μωρό τα φύλλα, τα οποία τα άνοιξε μόνη της, τα οποία φύλλα είναι απίστευτα. Αλλά με τι φύλλο θα το κάνουμε εμείς τώρα, αν δεν θέλουμε να ανοίξουμε? Μπορούμε να το κάνουμε με το χοντρό το χωριάτικο φύλλο. Μπορούμε να το κάνουμε και με σφολιάτα, ένα φύλλο κάτω, και ένα γέμιση πάνω. Και ένα πάνω. Mm-hmm. Μπορούμε να το κάνουμε και με τα λεπτά. Δηλαδή αυτή η πίτα δέχεται πολλές παραλλαγές. Με λεπτά φύλλα, αλλά με πιο πολλά φύλλα. Ενώ με το χοντρό το χωριάτικο, λιγότερα, ναι. Τα μισά. Ναι, τα μισά. 6-7 φύλλα με το χοντρό το χωριάτικο το φύλλο. Με τα λεπτά όμως βάζουμε πιο πολλά. Τώρα θα στρώσουμε την πίτα. Θα πάρουμε ελαιόλαδο. Θα λείψουμε το ταψάκι μας. Δεν θα κάνουμε υπερβολές στο ελαιόλαδο. Για να μην μας γίνει πολύ λιπαρή η πίτα, γιατί από μόνο του το κρέας... Γιατί δεν έβαλες εσύ μέσα στα φύλλα, είμαι σίγουρη τι έβαλες.
Λίγο. Δύο κουταλίτσες. Λοιπόν, θα πάρουμε τα φύλλα μας. Έσου ξεράθηκε λίγο το πρώτο, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Το επόμενο μια χαρά. Θα μαλακώσω. Λοιπόν, μας έχει ξεραθεί λίγο γιούφκα, το φύλλο. Γιούφκα, ναι. Γιούφκα, ακριβώς. Τα επόμενη είναι μια χαρά, ναι. Τα σούλα. Κοίτα πόσο λεπτό το κάνει όμως, ε. Πώς το κάνεις εσύ τα σούλα. Έβαλα όλη την τέχνη μου χθες για να σας τα φέρω έτοιμα. Τη βλέπουμε, τη βλέπουμε. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο, Ελένη, και το κάνουμε με το πινέλο. Κάτω θα βάλουμε 4 φύλλα. Ναι. Μεταξύ τους αλλημένα με λάδι. Τώρα εδώ έχουν ξεραθεί και από τα φώτα, βέβαια. Δεν αντέχουν τη δημοσιότητα. Όχι. Λοιπόν, αυτή την πίτα τη λέμε κεραντιστή, γιατί δεν την απλώνουμε τη γέμιση όλη με τη σειρά. Τη ραντίζουμε έτσι. Έτσι. Τη λένε ραντιστή ή βρεχτή. Δηλαδή δεν παίρνουμε τη γέμιση και να την απλώσουμε όλη κάτω. Όπου πάει δηλαδή. Ναι, όπου πάει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε φύλλο πάλι. Α, γι' αυτό, ναι, τώρα δεν το μπαίνει όλο. Δεν μπαίνει όλο. Το όλο. Λοιπόν, 4-1. Ναι. Και μετά φύλλο γέμιση, ώσπου να τελειώσουν τα φύλλα. Α, κατάλαβα, ναι, τώρα κατάλαβα το νόημα του ραντίσματος. Φύλλο γέμιση. Δεν πειράζει, αυτό και να σπάσει είναι ακόμα πιο νόστιμο. Μα δεν φαίνεται κιόλας τους άλλους. Ούτε θα φαίνεται. Το διορθώνουμε. Να ραντίσω λίγο. Να βάλουμε λίγο λάδι, Ελένη. Α, βάζεις και λάδι. Ναι. Λίγο, ελαφρώς. Έτσι. Λίγο. Λοιπόν, όπου έχουμε κενό, κόβουμε λίγο φύλλο και το βάζουμε έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Ράντισε κι άλλο. Άρα βάζεις λίγο σε κάθε στρώση, κατάλαβες, ναι. Γιατί θα μπει και για άλλο φύλλο. Είναι όλα τα φύλλα. Λοιπόν, βάζουμε τώρα και το άλλο το φυλλαράκι μας. Με πόσα τελειώνεις επάνω? Με τρία. 4 κάτω, 3 επάνω. Έλα λίγο λάδι πάλι. Και στο ενδιάμεσο νόμιζα τη σταύρωνα. Και στο ενδιάμεσο. Στο τέλος θα τη σταυρώσουμε, Ελένη. Φίλο. Και βάζουμε και αυτό. Με ένα μαχαίρι κόβουμε εδώ τα φύλλα μας. Πάντως και αυτό που σπάσαν τα φύλλα και μπήκαν ενδιάμεσα βοηθάει στο να ψηθεί και καλύτερα ενδιάμεσα η πίτα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα κακό. Ψήνεται πιο ωραία, γίνεται και πιο τραγανή ενδιάμεσα. Κόβουμε το φύλλο γύρω-γύρω για δύο λόγους. Να είναι πιο όμορφη, να μην είναι τα φύλλα έτσι άτσαλα γύρω-γύρω. Και για να μην είναι, αν τα γυρίσουμε, θα πρέπει να τα λαδώσουμε πάλι από την αρχή για να μην γίνουν γύρω-γύρω παπαριασμένα. Μα δεν θα κάνουμε κόθρο τώρα. Πείτε παραδοσιακή χωρίς κόθρο. Χωρίς κόθρο. Είπαμε ραντιστή. Αυτή είναι άλλη. Ραντιστή. Ένα κόθρο περίμενα κι εγώ. Λοιπόν, την κόβουμε κομματάκια, όχι μέχρι κάτω. Να τη χαράζουμε. Ναι, τη χαράζουμε. Η μαμά μου ξέρει ένα άλλο κόλπο, το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να το μάθω, αλλά πρέπει να το μάθω όμως. Βάζει ένα ποτήρι στη μέση, όπως είναι στρόγγυλο. Το κάνω εγώ, δεν χαζεί. Αλήθεια. Και την κόβει σαν ήλιο. Αυτό είναι. Πανεύκολο. Απλώς θέλει στρογγυλό ταψί. Σε τέτοιο ταψί δεν γίνεται. Όταν είναι στρογγυλό το ταψί, βάζει το κεντρικό με ένα ποτήρι. Ναι, δεν μπορώ να το μάθω. Κάνει άλλο ένα κύκλο. Και μετά το χαράζει. Αλλά τώρα σε αυτό δεν γίνεται. Όχι, εδώ δεν γίνεται. Λέω στο στρόγγυλο το ταψί. Δεν μπορώ, Ελένη. Λοιπόν, δεν μπορείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να το μάθω. Έλα ρε, σε τα σούλα. Εσύ τώρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Εδώ κάνεις τα πανδύσκολα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο λαδάκι πάνω. Θέλω ένα κουτάλι να βάλουμε γύρω-γύρω στις άκρες. Λοιπόν, και βάζουμε γύρω-γύρω λάδι. Πόση ώρα την ψήνουμε αυτή τα σούλα? Καμιά ώρα? Μια ώρα. Λοιπόν, στους 180 βαθμούς, σε προθερμασμένο φούρνο.
Να πω κάτι, Ελένη. Εάν η πίτα μας είναι με πολλά φύλλα, θα πρέπει να την αφήσουμε πιο πολύ χρόνο. Όσο πιο λιγότερα φύλλα, τόσο λιγότερο χρόνο. Αν είναι με πάρα πολλά φύλλα, μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Και αν την κάνουμε και με σφολιάτα, στη μισή ώρα είναι, ναι, έτοιμη. Είναι έτοιμο. Ναι. Την πάμε για ψήσιμο. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω τα σούλα αυτή την πίτα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος με τόσα ωραία υλικά που έχει μέσα, δεν υπάρχει κάτι που θα μην είναι νόστιμη με αυτή την πίτα. Είναι πολύ ωραία. Για τη συνταγή αετόπιτα θα χρειαστείτε 1 κιλό χοιρινό παντσέτα, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο, 4 αυγά, 1 κρεμμύδι, 4 πράσα, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο, 750 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, μισό φλιτζάνι τραχανά ξινό, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι, 8 φύλλα χωριάτικα και ελαιόλαδο. Ορίστε. Έλα, έλα, Αντρέα. Αντρέα, θες και εσύ. Άντε, κόψε και για μένα. Άστο, με το χέρι. Με το χέρι σου. Μα πίτα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η πίτα για στα χέρια στα σούλα. Τέλεια είναι, τέλεια. Στεφανία, κοιτάξω το μοίρα μου. Φοβερή, Στεφανέ, είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος, αυτό έχω να σου πω. Το φίλο. Όλα μαζί. Η γέννηση. Παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσω κι εγώ, δεν γίνεται. Βέβαια. Ισόμισο. Παιδιά, και είναι αυτή η φοβερή λιτότητα. Κρέας, πράσο και τυρί. Αυτά τα τρία υλικά τα οποία είναι... Απόλυτος συνδυασμός. Τα οποία είχα στο σπίτι τους. Would you mind slipping it under the dough? Cold winds are howling. Or could that be growling? My lady. Για την αετόπιτα, βράζουμε το κρέας με αλάτι και πιπέρι για να μαλακώσει. Σοτάρουμε το βρασμένο κρέας σε μαργαρίνη με βούτυρο. Προσθέτουμε το πράσο ψιλοκομμένο, το κρεμμύδι και αλατοπιπερώνουμε. Εκτός φωτιάς, ανακατεύουμε στο κρέας και τον τραχανά. Προσθέτουμε τη φέτα, τη γραβιέρα, το μοσχοκάριδο. Χτυπάμε τα αυγά και τα προσθέτουμε και αυτά. Τέλος, άνηθος και δυόσμος. Στρώνουμε σε ταψί τα φύλλα. Τα λαδώνουμε και ενδιάμεσα απλώνουμε τη γέμιση. Πάνω-πάνω βάζουμε 3 φύλλα. Κόβουμε όσα περισσεύουν από το ταψί. Αλείφουμε με ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για μία ώρα. Ευχαριστώ άλλη μια φορά που ήσασταν όλοι μαζί εδώ, γιατί όποτε έρχεσαι τα σούλα κάνουμε πάρτι. Γιατί καταλαβαίνετε τι περιμένει εδώ αυτό το ταψάκι εντός ολίγου. Αύριο και πάλι γιορτάζουμε, συνεχίζουμε τις γιορταστικές προετοιμασίες και καινούργιες συνταγές. Γεια σας. Στο σεφ στον αέρα φτιάχνουμε πουλερικά στο φούρνο για τις γιορτές. Ο σεφ Γιάννης Γραμμένος φτιάχνει ρολό κοτόπουλο με πετιμέζι και πατατούλες. Το ιδανικό πιάτο της γιορτής. Και ο σεφ Ανδρέας Λαγός μας δείχνει έναν άλλο τρόπο να ψήσουμε τη γαλοπούλα. Τέλεια, είναι τέλεια. Ο πάστρι σεφ Χρήστος Λαύρου προτείνει για φέτος μια διαφορετική βασιλόπιτα. Οι φύτες είναι αυτό που λέμε αφρός. Χαρίζει απίστευτη γεύση στο ψωμί, τα φαγητά και τα γλυκά σας, ενώ έχει 60% λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο. Φλόρα, από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση.